Καλημέρα κύριε Δουργεράκη, σε εσάς τους ακροατές. Δυστυχώς το ρεπορτάζ ιδιαίτερα για τα νέα παιδιά που φύγανε και για τις οικογένειες που θρυνούν είναι πραγματικά τρομερό. Συμβάν μας έχει καταβάλει όλους. Για άλλη μια φορά θέλω να εκφράσω τα θερμά μου συλληπιτήρια στις οικογένειες. Τώρα όσον αφορά για το ρεπορτάζ που αναφέρεστε στην ανεργία και για τα ποσοστά που αναφέρονται, κατά την άποψή μας... Για να δούμε δηλαδή αυτό που είπα, γιατί από εκεί θα ήθελα, σας παρακαλώ, σχόλιο να ξεκινήσουμε, πώς αυτά τα θεωρητικά 10,8% κατέβηκε η ανεργία. Από 13,7% τον Ιανουάριο του 2022, ή πληθωρισμός 6,5% που υποχώρησε το Φεβρουάριο, έναντι 7,3% που ήταν το αντίστοιχο ποσοστό για το μήνα Ιανουάριο, να δω πόσο αυτά στην αγορά αποτυπώνονται και στο πραγματικό τους το μέγεθος. Κοιτάξτε, να πιάσουμε όσον αφορά την ακρίβεια από το τέλος. Οι καταναλωτές στα νοικοκυριά τους ζουν καθημερινά που πηγαίνουν είτε στα σούπερ μάκετ, είτε γεμίζουν το ρεζερβουάρ στο αυτοκίνητο είτε στη μηχανή τους. Η ακρίβεια καλπάζει, οι τιμές είναι πάρα πολύ ψηλές και βρίσκονται σε πολύ δύσκολη θέση. Όσον αφορά, κυρία Δουργεράκη, με την ανεργία, εμείς αφισβητούμε ουσιαστικά τα ποσοστά. Θεωρούμε ότι είναι χαμηλότερα. Να καταλάβετε ένα πράγμα. Προχθές διαπίστωσα ότι ο ΑΕΒ δεν έχει διασύνδεση με την Εργάνη, παρακαλώ. Δηλαδή, μπορεί κάποιος να εργάζεται και να έχει κάρτα ανεργίας. Γιατί πολύ απλά όλα τα ψηφιακά συστήματα δεν εφαρμόζονται εκεί που πρέπει. Το είδαμε και τα συστήματα στο τρένο, το βλέπουμε και τα συστήματα στη διασταύρωση των στοιχείων σε υπηρεσίες που θα έπρεπε να υπάρχουν, παρά μόνο εφαρμόζονται σε άλλου είδους τύπους, όπως παρατηρούμε πανάκριβα προγράμματα παρακολούθησης κινητών τηλεφώνων, ιδιαίτερα σε θέματα εισπρακτικά, άμα είναι η κυβέρνηση τα εφαρμόζει, αλλά εκεί που πρέπει όμως δεν είναι. Και πολύ φοβάμαι ότι υπάρχει και μια σκοπιμότητα, ιδιαίτερα με το ποσοστό της ανεργίας. Ξέρουμε πολύ καλά ότι αν πέσει κάτω από το 10% θα πάμε στην ενεργοποίηση αναγκαστικά των τριετιών, αλλά και εκεί όμως κρύβονται κάποια παράθυρα που φοβόμαστε ότι εκάστοτε κυβέρνηση ίσως να τα χρησιμοποιήσει και να βρει δικαιολογίες έτσι ώστε να μην επιστρέψουν οι τριετίες στους εργαζόμενους που τόσο τους έχουν ανάγκη αυτή την περίοδο. Λοιπόν, τώρα μου βάλατε μπροστά μου πολλά θέματα. Να ξεκινήσω από το τελευταίο. Σκοπιμότητα με τα ποσοστά της ανεργίας. Είπατε ότι διαπιστώνετε ότι τα ποσοστά είναι πολύ μικρότερα σε ό,τι έχει να κάνει με την ανεργία, απλά παρουσιάζεται πάνω από το 10% για να μην δοθούν αυτά τα οποία λέγανε ότι αν πέσει κάτω από το 10% θα πρέπει να επιστραφούν στους εργαζόμενους αυτά τα οποία τους έκοψαν τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό δεν λέτε? Ακριβώς. Μάλιστα. Λέτε, διαπιστώνω ότι ο ΑΕΔ δεν έχει διασύνδεση με την Εργάνη. Για κάντε μου το λίγο πιο απλό το πράγμα για να το καταλάβω. Προσέξτε, οι ιδιαίτερα μακροχρόνια ανέργοι φαίνονται μέσα στο σύστημα του ΑΕΔ και μέσα από την κάρτα ανεργίας. Αν πάει κάποιος εργαζόμενος και εργαστεί, βρει μια εργασία και αρχίσει και ασφαλίζεται. Αντί να υπάρχει μια διασύνδεση των συστημάτων, το μηχανογραφικό με το Εργάνη, για να διαπιστώσει ο ΑΕΔ ότι αυτός έχει πάψει κάτω από το ανεργία και εργάζεται, δεν έχει αυτή τη δυνατότητα. Έτσι, αν αυτός ο άνεργος εξακολουθεί να πηγαίνει να ανανεώνει την κάστο του ανεργία, φαίνεται σαν άνεργος, ενώ εργάζεται στην πραγματικότητα. Είναι μέτρα τα οποία
Έπρεπε εδώ και χρόνια να εφαρμόζονται και δεν εφαρμόζονται, μάλιστα, δεν γίνονται διασταυρώσεις. Και το ανακαλύπτουμε τώρα αυτό, δηλαδή προσπαθώντας και ψάχνοντας και πηγαίνοντας βήμα-βήμα, καταλαβαίνουμε ότι όλο αυτό τον καιρό, όλα αυτά τα νούμερα που εμείς, εσείς, λέγατε ότι, ξέρετε, οι αριθμοί παίζονται μεταξύ τους, άλλα στοιχεία έδινε πάντα ο ΑΕΔ, νυν ΔΥΠΑ, άλλα η ΕΛΣΤΑΤ κλπ. Ναι, μεν σκοπιμότητες όπως τις είπατε πριν από λίγο, αλλά το ακούγαμε διαχρονικά χωρίς δεν είχε αποκαλυφθεί, δεν είχατε ανακαλύψει ότι δεν υπάρχει διασύνδεση του ΟΑΕΔ με το ΕΡΓΑΝΗ, για να καταλάβω και με ποιο συνδέεται, με το υπερπέραν, με κάτι άλλο που δεν θέλω να, και δεν τολμώ να πω, με τι. Κοιτάξτε, το γνωρίζαμε, αλλά όχι όμως και για αυτά τα ζητήματα τα πολύ απλά που θα έπρεπε να φαίνονται. Αυτό στην πορεία, έχοντας τις καθημερινές επικοινωνίες με τον ΟΑΕΔ, διαπιστώνουμε αυτά τα κενά που δημιουργούν και αλλοιώνουν και τα στοιχεία, θα έλεγα, και αλλοιώνουν την πραγματικότητα, κυρία Δουλγεράκη, και πάντα πίσω από την πραγματικότητα κρύβονται και σκοπιμότητες. Άρα ότι... δηλαδή πάμε σε σύνδεση με πολιτικά γραφεία, μου λέτε, ναι. Ορίστε. Λέω δηλαδή ότι αυτό που εγώ μπορώ να μεταφράσω ελεύθερα με την κοινή λογική ως πολίτης είναι ότι μα αν το ένα σύστημα που είναι ταυτόσιμο με το άλλο και μου δείχνει την πραγματικότητα της ανεργίας και από τη στιγμή που υπάρχουν οι σκοπιμότητες και παίζονται οι αριθμοί και μαγειρεύονται, ότι εδώ υπάρχει η σύνδεση μόνο με πολιτικά γραφεία. Αυτό καταλαβαίνω εγώ. Με πολιτικά γραφεία, με πολιτικές. Και την πρώτη ευθύνη την έχει η εκάστοτε κυβέρνηση στο να μην χρησιμοποιεί ή να μην υλοποιεί προγράμματα που έχουν να κάνουν με την τεχνολογία έτσι ώστε να φαίνεται η πραγματική εικόνα και στην ανεργία. Και εμείς θεωρούμε ότι υπάρχει μια σκοπιμότητα, το είπα εξ αρχής, να μην πέσει κάτω από το 10% η ανεργία και να γυρίσουν οι τριετίες που τόσο πολύτιμες αυτή την περίοδο είναι στους εργαζόμενους. Μάλιστα. Όχι τίποτα άλλο, γιατί πέφτει ο πληθωρισμός, υποχωρεί ο πληθωρισμός και με βάση πάλι την κοινή λογική σημαίνει ότι βλέπεις και μία μείωση στα υπόλοιπα που έχουν να κάνουν με προϊόντα, με αγαθά, με υπηρεσίες, γιατί αυτή είναι η έννοια του, κάτι που δεν βλέπουμε. Αντιθέτως βλέπουμε το ένα υποτίθεται να υποχωρεί και το άλλο να, στην πράξη να παίρνει συνεχώς τα πάνω του και την πάνω βόλτα, την ανηφόρα. Έχετε μια συνάντηση φορέων τη Δευτέρα? Ναι. 5.30 ώρα στο εργατικό κέντρο οι φορείς του Ηρακλείου θα συναντηθούμε, παρουσία και του Περιφερειάρχη Κρήτης, με κύριο θέμα τα κόκκινα δάνεια και τους πληστηριασμούς, ένα πρόβλημα μεγάλο κοινωνικό που μπορεί να πλήξει την κοινωνική συνοχή και να δημιουργήσει και κοινωνικές εκρήξεις, γιατί όταν ο άλλος χάνει το σπίτι του, χάνει την περιουσία του, όλοι μπορούμε να καταλάβουμε ότι βρίσκεται σε πολύ δύσκολη θέση. Γνωρίζετε ότι πριν λίγες μέρες με μια απόφαση του Αρείου Πάγου ουσιαστικά δόθηκε το πράσινο φως στις πρακτικές εταιρείες να προχωρούν αφρώα σε πληστηριασμούς. Εμείς αυτό που έχουμε σκοπό σε αυτή τη συνάντηση είναι να πιέσουμε προς την κυβέρνηση να υπάρξει μια νομοθετική ρύθμιση, προστασία της πρώτης κατοικίας, προστασία της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας και των αγροτών, να υπάρξουν διακανονισμοί, να υπάρξει μια διευκόλυνση αποπληρωμής και όχι να περνάμε σε κατασχέσεις που δημιουργούν τραγικές καταστάσεις, ιδιαίτερα αν πρόκειται για την πρώτη κατοικία. Μάλιστα. Και μιλάμε για απόφαση. Απλά υπενθυμίζω, έκδοσης μιας απόφασης σε τέτοιους χρόνους που δεν έχει ξαναγίνει, με τους νομικούς να μιλάνε για τα παράδοξα τα οποία συμβαίνουν αυτές τις ημέρες. Εσείς είσαστε και για άμεση βέβαια η υλοποίηση των πληστηριασμών, γιατί τα ακούμε και τα μαθαίνουμε και καταγγέλλονται. Βέβαια να πω ότι οι φορείς που είσαστε είναι εργατικό κέντρο, είναι ο ΕΒΕΝΗ, είναι τα επιμελητήρια στο σύνολό τους, είναι ο Εμπορικός Κόσμος, είναι η Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων, ο Δικηγορικός Σύλλογος, είναι οι αγρότες, είναι οι κτηνοτρόφοι. Είσαστε έτσι πάρα πολύ.
Ναι, με και σκοπό φυσικά να συναντονίσουμε και όλες τις μεμονωμένες προσπάθειες που γίνονται, είτε από συλλογικότητες είτε μεμονωμένα, και όλοι μαζί να δείξουμε αυτή την αντίδραση της κοινωνίας προς, προς αυτό που έρχεται και που πολλοί ανθρώποι θα χάσουν τις περιουσίες τους. Μάλιστα. Κύριε Βουριά, σας ευχαριστώ για τις πληροφορίες. Καλημέρα σας. Καλή σας μέρα και σας ακροατές.